Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την πορεία της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Μαζί μας η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, λοιμοξιολόγος, η κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλησπέρα σας, κυρία Παγώνη, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Θα ήθελα να ξεκινήσω την συζήτησή μας με ένα γενικότερο δικό σας σχόλιο όσον αφορά την πορεία της πανδημίας στη χώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Η Αθήνα είναι περίπου μία εβδομάδα σε ένα καθολικό lockdown. Αρκετές περιοχές στην ελληνική επικράτεια βρίσκονται στο κόκκινο, όπως είναι εδώ ο Δήμος του Αγίου Νικολάου και η Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Εξακολουθούν όμως τα κρούσματα να είναι σταθερά πολύ πάνω από τα 1000 και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι αρχίζει να πιέζεται και το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα οι διασωληνωμένοι είχαν πέσει κάτω από τους 220 και μέσα σε μία εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 100. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι μία εβδομάδα, όπως είπατε, από τα μέτρα και το lockdown σε συγκεκριμένες πόλεις. Πραγματικά θα συνεχίσουμε, είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, γιατί τα αποτελέσματα του lockdown θα φανούν μετά από 15 μέρες. Συνεχίσουμε με ένα υψηλό φορτίο σε πάρα πολλές πόλεις, μεταξύ αυτών και η Αττική, και σε εσάς υπάρχουν δύο περιοχές με πολύ υψηλό οικοφορτίο και με αριθμό κρουσμάτων. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές, κυρία Παγώνη? Στην Αττική ήταν πάνω από 25 μέρες που είμαστε με πάρα πολύ ψηλό οικοφορτίο και στη Βόρειο Ελλάδα υπάρχουν και βέβαια και σε εσάς το Ρέθυμνο είναι αρκετές μέρες και το Ρέθυμνο με αρκετά υψηλό οικοφορτίο. Το γνωρίζουμε, το οικοφορτίο δεν μειώνεται γρήγορα, αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι. Σταδιακά και σιγά σιγά μειώνεται, γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά κρούσματα όλες αυτές τις μέρες και περιμένουμε μπορεί να αυξηθούν και ακόμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα στο τέλος του μήνα. Είναι νωρίς ακόμα με τις μια εβδομάδα το lockdown που έγινε. Θέλω να πω επίσης ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να γίνονται πάρα πολλά τεστ, ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τους ασυμπτωματικούς οι οποίοι μεταδίδουν, για να γίνεται γρήγορα η χνηλάτιση και να γνωρίζουμε τι κρούσματα έχουμε. Επίσης, για μας εδώ την Αττική είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και εδώ θέλω να τονίσω, επειδή αυτές τις μέρες μιλήσαμε και για διπλή μάσκα, θέλω να διευκρινίσω το εξής. Η διπλή μάσκα σημασία έχει για προστασία σε χώρους που υπάρχει συνωστισμός, όπως είναι στα σούπερ μάρκετ, όπως είναι στα νοσοκομεία, όπως είναι στα λεωφορεία. Μόνο εκεί έχει σημασία να φοράς. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε αυτό, κυρία Παγώνη, γιατί ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος. Όταν κινείται στον δρόμο με την απλή μάσκα μπορεί να κάνει την δουλειά του. Δεν έχει κανένα λόγο σε ένα δρόμο να φοράει διπλή μάσκα. Στους χώρους συνωστισμού ο ίδιος θα επιλέγει και θα βάσει τη διπλή μάσκα για να προφυλάσσεται. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με τα εμβόλια, γιατί είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε στο σχεδιασμό που έχουμε κάνει, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, να υπάρχει ένα 60% των εμβολιασμών για να γίνει. Εξακολουθείτε σχετική να πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό, επειδή είχαμε μιλήσει πριν από δύο εβδομάδες και στη δική μου εκπομπή? Εξακολουθώ να το πιστεύω, γιατί για να φτάσουμε στο 60% της σχετικής ανοσίας. Γιατί με τα εμβόλια που μπορούμε να έχουμε τώρα στις αρχές Μαρτίου, τα αρθρή της Μοντέρνα, ήδη τώρα έχει ξεκινήσει τη Άστρα, τελείωνει στην τρίτη φάση της Johnson & Johnson. Καταλαβαίνετε ότι όταν θα έχουμε αρκετές ποσότητες εμβολίου, μπορούμε πολύ γρήγορα να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί, ούτως ώστε να καλύψουμε τον πληθυσμό που θέλουμε, γιατί μπαίνοντας προς το καλοκαίρι να είμαστε έτοιμοι, γιατί πρέπει να υπάρχει
ένα ισοζύγιο μεταξύ οικονομίας και υγείας, γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να πιέζεται και να βρίσκεται κλεισμένος μέσα στα σπίτια του, δεν μπορεί τα ξενοδοχεία να είναι κλειστά, δεν μπορεί τα εστιατόρια να συνεχίζουν να είναι κλειστά και δεν μπορούμε να ζούμε σε μια μιζέρια όπως ζούμε τώρα στην ουσία εντός εισαγωγικών, που δεν την αντέχουμε. Βέβαια δεν μιλάμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να πάμε στο επόμενο βήμα, να αλλάξει η ζωή μας και να επανέλθουμε στους ρυθμούς στους οποίους κυρία είμαστε. Παγώνη, και αυτό θα το πετύχουμε αυτή τη στιγμή μόνο με τους εμβολιασμούς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση της αντιμετώπισης μιας επιδημίας στην υπηρετική χώρα, ας πούμε στην Αττική, από ό,τι στην Κρήτη? Θα σας πω, ας πούμε, ότι η Κρήτη, με βάση τα γεωγραφικά της χαρακτηριστικά, είναι ένα νησί που ξεπερνά τις 600.000 και στις τάξεις το έχει και μία πόλη όπως το Ηράκλειο, που είναι μεγαλούπολη για τα δεδομένα της χώρας, πάνω από 200.000. Είναι δυσκολότερη η διαχείριση στα νησιά? Δηλαδή, τι θέλω να πω, τα κρούσματα τα 60 που είχε σήμερα, 61 που είχε σήμερα η Κρήτη, έχουν μία διαφορετική βαρύτητα από τα αντίστοιχα κρούσματα που μπορεί να έχει μία άλλη περιοχή με τον ίδιο πληθυσμό, αλλά δεν είναι νησιωτική? Όχι, μπορεί να αντιμετωπιστεί, να σας πω, εσείς είναι και περισσότερο, πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί, και το έχω πει και άλλη μια φορά που συζητήσαμε, γιατί είναι συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένοι χώροι και μπορεί να γίνει πιο γρήγορα η χνηλάτιση. Έχει όμως και αστικά κέντρα μεγάλα, κυρία Παγώνη, η Κρήτη. Έχει, ναι, έχει. Εάν όμως γίνουν πάρα πολλά τεστ, να ξέρετε ότι αυτό γίνεται ακόμα ευκολότερο. Mm-hmm. Βρίσκεις τους ασυμπτωματικούς οι οποίοι μεταδίδουν. Σκεφτείτε τώρα, σε μια πολύ μεγάλη πόλη όπως είναι η Αττική, Αθήνα, όπως είναι η Αθήνα, εκεί είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Βεβαίως. Διότι δεν μπορείς να περιορίσεις και δεν μπορείς να ιχνηλατήσεις εύκολα. Δηλαδή τα 60 κρούσματα στην Κρήτη σήμερα είναι ένας διαχειρίσιμος αριθμός? Είναι διαχειρίσιμος αριθμός, ναι. Είναι πολύ, πολύ μπορείτε γρήγορα να το διαχειριστείτε και πολύ, πολύ γρήγορα μπορείτε να περιορίσετε την νόσο, την εξάπλωση της νόσου. Γιατί άμα περιορίζουμε την εξάπλωση της νόσου, σημαίνει περιορίζουμε τον ιό και επιπλέον περιορίζουμε τις μεταλλάξεις του ιού, τα μεταλλαγμένα στελέχη. Γιατί αν περιορίσουμε τον ιό, θα περιορίσουμε τα μεταλλαγμένα στελέχη, που αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Σήμερα, ας πούμε, πληροφορηθήκαμε ότι τα μεταλλαγμένα στελέχη που περιορίζονταν στο Ηράκλειο και το Λασίθι έχουν επεκταθεί και στο Ρέθινο και στα Χανιά. Αυτό είναι ένα στοιχείο προβληματισμού? Είναι ένα στοιχείο προβληματισμού, γιατί τα μεταλλαγμένα στελέχη έχουν τις εξής ιδιότητες. Είναι πιο επιθετικά και πιο θανατηφόρα. Έχουν μεγαλύτερη επιθετικότητα. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι με το θέμα των εμβολίων θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το δύσκολο γρίφο που λέγεται νόσος COVID-19, που μας έχει δημιουργήσει μεγάλες και σοβαρές καταστάσεις και μας εκπλήσει και καθημερινά. Βεβαίως. Τι είναι αυτό που σας τρομάζει, κυρία Παγώνη, σαν λοιμοξιολόγο? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα μπορούσε στην παρούσα φάση να αλλάξει τη ρότα των μέτρων στην Ελλάδα? Γιατί οι περισσότεροι από τους συναδέλφους σας, αν δεν κάνω λάθος, και εσείς το έχετε πει, δεν είμαστε αντιμέτωποι ακόμα με ένα τρίτο κύμα. Είμαστε στο δεύτερο κύμα μιας δύσκολης κατάστασης. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό? Κύμα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και προσπαθούμε, εάν υπάρξει το τρίτο κύμα που συνήθως υπάρχει, να το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο εύκολα και με λιγότερα κρούσματα. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Ένα τελευταίο ερώτημα που είναι θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ανθρώπων που παρακολουθούν με σοβαρότητα και λειτουργούν και με σοβαρότητα, είναι η πλειοψηφία αυτή στην καθημερινότητά τους, που αναθεωρούν την άποψη που για τα σχολεία. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ως ειδικοί ότι τα σχολεία δεν έχουν ευνοήσει στην διασπορά του κορονοϊού? Βεβαίως, γιατί αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Mm-hmm. Ένα 11% στην ουσία ήταν από τα σχολεία. Και μάλιστα, εάν δεν είχαν γίνει και τεστ πολλά στα σχολεία, όπως ξέρετε, αν είχαν γίνει πολλά τεστ στους δασκάλους και τεστ στο γυμνάσιο και στο λύκειο, στους καθηγητές και στους μαθητές, να ξέρετε
ότι δεν θα υπήρχαν προβλήματα, γιατί αμέσως θα γινόταν η χνηλάτιση και αμέσως θα μπορούσαμε να ξέρουμε πού βρισκόμασταν και ποια ήταν τα κρούσματα τα οποία υπήρχαν και κυκλοφορούσαν. Τα σχολεία έχει αποδεδειχτεί, τουλάχιστον από τις μελέτες, ότι είναι αυτά που μεταδίδουν πολύ λιγότερο και αυτά που δημιουργούν την νόσο. Δεν είναι προτεργάτες για την νόσο, έπονται της νόσου. Θα κλείσω με ένα ερώτημα που βλέπω ότι έρχεται και από τους τηλεθεατές, που περιορίζεται στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Στην Κρήτη υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά με βάση την πορεία της επιδημιολογικής καμπύλης στις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε ότι στο Ηράκλειο, που είναι ένας νομός 330.000 και μέσα έχει και μία πόλη πάνω από 200.000, η διασπορά του κορονοϊού εντοπίζεται κυρίως στην ενδοχώρα. Θα σας το πω πολύ απλά, στα χωριά. Στο Ρέθυμνο ισχύει το αντίστροφο. Βλέπουμε την πλειοψηφία των κρουσμάτων στην πόλη και στην ενδοχώρα εντοπίζεται σε ένα-δυο σημεία. Αυτό έχει μια εξήγηση όσον αφορά την πορεία της επιδημίας. Σας προβληματίζει δηλαδή? Κοιτάξτε, αυτό είναι ανάλογα με την τοποθεσία, όπως είπατε και εσείς. Εξαρτάται από την κυκλοφορία και τη μετακίνηση του κόσμου. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν το κάθε μέρος έχει και την ιδιαιτερότητά του. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Είναι δύο διαφορετικά. Εξαρτάται από τις μετακινήσεις που γίνονται. Δηλαδή, σε μια πόλη που είναι πάνω από 200.000, θεωρείτε ότι ο κόσμος μπορεί να είναι περισσότερο προσεκτικός λόγω της μεγαλύτερης πιθανότητας συνωστισμού? Φοβάται. Mm-hmm. Υπάρχει ο φόβος ότι εκεί η μετάδοση είναι πολύ πιο γρήγορη. Μάλιστα. Και πολύ πιο εύκολη. Κυρία Παγώνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.